Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, υφυπουργό πολιτισμού με αρμοδιότητα στον αθλητισμό. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε. Αν και δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχεις μια καλημέρα όταν σκέφτεσαι τι έγινε προχθές στο γήπεδο. Δεν το περιμένατε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε προετοιμαστεί. Θα καταθέσουμε τις επόμενες μέρες νομοσχέδιο που θα είναι πολύ αυστηρό. Και αυτό το νομοσχέδιο πιστεύουμε ότι θα είναι η απαρχή για να σταματήσουν επιτέλους αυτές οι ιστορίες. Εάν το νομοσχέδιο ήταν σε ισχύ και είχαν γίνει αυτά τα επεισόδια, τι θα γινόταν την επόμενη μέρα για να καταλάβουμε πόσο αυστηρό θα είναι. Θα είχαμε συλλήψεις, θα είχαμε ανθρώπους που θα μπορούσαν να οδηγηθούν στη φυλακή με καταδίκες, δηλαδή αφού θα προηγείται γιατί πάντοτε πρέπει να περνάει κάποιος από ένα δικαστήριο για να τον δικάσουμε εμείς. Αλλά θα είχαμε αυστηρότερες ποινές. Κύριε, θα εντοπίζαμε ποιοι είναι αυτοί που δημιουργούν τα επεισόδια, θα αποτρέπαμε οποιονδήποτε από το να κάνει δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν μια ολόκληρη ιστορία, θα ελέγχαμε τους συνδέσμους των φιλάθλων όπως θα γίνει με το νομοσχέδιο που θα έρθει. Πότε θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο στην Βουλή? Πιστεύουμε ότι είναι πια θέμα λίγων ημερών για να έρθει. Το νομοσχέδιο αυτό είναι στα βρετανικά πρότυπα, θα είναι δρακόνιο? Πολλά από τα μέτρα που υιοθετούμε είναι στα βρετανικά πρότυπα. Όπως για παράδειγμα η πρόταση δική μας είναι η υποχρεωτική εμφάνιση, ως τιμωρία θα είναι αυτή, από 2-5 χρόνια κάποιο που καταδικάζεται για επεισόδια σε γήπεδα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, η απαγόρευση δηλαδή να μπαίνει στα γήπεδα, αλλά όχι απλώς να απαγορεύεται να πηγαίνει στα γήπεδα και εμείς να μην το ελέγχουμε, να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και αν παραβεί αυτό, αν δεν εμφανιστεί στο αστυνομικό τμήμα, μπορεί και να υπάρχει μια αυστηρή ποινή. Οι Εγγλέζοι αυτό έχουν κάνει από τη δεκαετία του 60, μπας εμπτώσει. Τώρα, τι θα κάνετε για αυτό που έγινε το Σάββατο στο Καραϊσκάκι? Το νομοσχέδιο δεν έχει, δεν έτοιμο ακόμα. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Το οποίο δεν σας δίνει το δικαίωμα να επέμβετε δυναμικά. Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, μάλιστα, σε ό,τι αφορά την είσοδο φυλάθλων στα γήπεδα, τις κροτίδες, τα καπνογόνα, όλα αυτά, εκείνο που προβλέπει είναι την τιμωρία της ομάδας, αφού βέβαια εκδικαστεί η υπόθεση από την Αθλητική Επιτροπή. Από τον Αθλητικό Δικαστή. Ως εκεί προβλέπει. Εμείς ελπίζουμε ότι θα έχει τις αυστηρότερες ποινές, δηλαδή τον αποκλεισμό του γηπέδου, να μην μπορούν δηλαδή να παρακολουθούν φύλαθλοι κατά τη διάρκεια των επόμενων ποδοσφαιρικών αγώνων και να πάει αυτό στο ανώτατο όριο. Γιατί δεν μπορεί πια κανείς να αντιδράσει μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να φέρουμε ένα καινούριο νομοσχέδιο, το οποίο να είναι πολύ αυστηρό και πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις. Αλλά εδώ χρειάζεται μια συνολική καμπάνια. Δηλαδή θα πρέπει να γαλουχηθεί ο κόσμος. Δεν μπορεί να βγαίνουν παράγοντες και λοιπόν να κάνουν δηλώσεις που αντί να είναι κατευναστικές να είναι εμπριστικές. Ναι. Δηλαδή το νομοσχέδιο θα προβλέπει να μην γίνονται δηλώσεις από τους προέδρους του ΠΑΕ? Το πράγμα να δημιουργήσει ένα κλίμα και μια κατάσταση. Δηλαδή, εάν κάποιος με το νέο νομοσχέδιο, κάποιος πρόεδρος ΠΑΕ. Για δυσφήμιση του αθλήματος, και τώρα υπάρχει, ρε Δήμο. Δεν στο λέει ο κύριος Νικητιάδης, και τώρα υπάρχει. Αν θέλετε, του κόβετε το κεφάλι του Προέδρου, κύριε Νικητιάδη. Του κάθε Προέδρου. Πρέπει να υπάρχει, κοιτάξτε. Του κάθε Προέδρου, αλλά δεν τολμάτε να το κάνετε, κύριε Νικητιάδη. Σας αγαπάω και το ξέρετε. Δεν τολμάτε. Δεν τολμάτε να τα βάλετε με τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ. Είναι το πολιτικό κόστος. Έχουν στρατό από πίσω. Και σας βεβαιώνω ότι το πράγμα έχει φτάσει στα όρια. Ωραία. Πάρτε κεφάλια, κύριε Υπουργέ. Η πολιτεία τις επόμενες μέρες θα κάνει αυτό που πρέπει και θα το δείτε. Εγώ δεν τα βάζω με κανέναν πρόεδρο ΠΑΕ. Γενικά μιλάω. Δυσφημούν το ποδόσφαιρο άπατε. Να σεβαστούμε το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Το οποίο αυτό θα κάνουμε, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχουν και οι ρήτρες βίας από τον ΟΠΑΤ. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν τα εφαρμόσατε μέχρι τώρα? Δεν είναι αρκετά όμως, σας το λέω. Κύριε Υπουργέ μου, γιατί δεν τα εφαρμόσατε μέχρι τώρα? Και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού γίνεται επεισόδια και στην Τούμπα και του Χαρίλα. Γιατί περιμένατε τόσο καιρό και δεν τα εφαρμόσατε? Γιατί δεν σπάσατε το αυγό του φιδιού του Υπουργέ? Δεν περιμέναμε για να προετοιμαστεί ένα νομοσχέδιο. Ακούστε να δείτε, στην Αγγλία, που είναι ας πούμε το παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις θετικό, σε ορισμένες αρνητικό. Πήρε 5 χρόνια για να μπορέσουν να ελέγξουν τη βία. Πήρε 2 χρόνια για να μπορέσουν να φέρουν ένα νομοθέτημα τέτοιο που να μπορεί να ξεκινήσει την αντιμετώπιση της βίας.
πήρε σκληρά μέτρα, όπως για παράδειγμα ο αποκλεισμός της Αγγλίας από τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Διοργανώσης. Να τα, το κάνανε όμως, είδατε που φτάζανε. Έχετε δει αγγλικό ποδόσφαιρο από την τηλεόραση. Κάθονται και χειροκροτούν οι άνθρωποι. Είχαν αποτέλεσμα. Αλλά σημασία έχει πώς καταφέρνεις αυτό το αποτέλεσμα να έχει μια διάρκεια. Διότι αν έχετε παρακολουθήσει στα αγγλικά γήπεδα, το φαινόμενο της βίας έχει αρχίσει ξανά να ζωπηρώνεται. Διότι δεν μπορεί να διασφαλίσεις ότι έχοντας έναν χωροφύλακο που θα είναι διαρκώς φύλαθλο, συμφωνώ, και θα είναι έτοιμος μόλις το δει να βγάζει μια κροτίδα να το σπάει το χέρι. Κύριε Νικητιάδη, ο Παπούλιας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παπούλιας, τι σας είπε όταν μιλήσατε? Ότι πρέπει να προχωρήσουμε και είμαι δίπλα σας. Αυτό μας είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει εκφράσει μια ευαισθησία εκπληκτική για το θέμα. Παλιός αθλητής είναι, σε ωραίες εποχές. Παλιός αθλητής είναι, όχι, και ένας ευαίσθητος άνθρωπος που τον ενδιαφέρει να υπάρχουν χώροι κοινωνικής ειρήνης και όχι χώροι εμπριστικών. Με τον Πρωθυπουργό μιλήσατε, ενημερώστε τον κύριο Παπανδρέου. Ασχολήθηκε. Ο κύριος Γερουλάνος είναι αρμόδιος, σωστά, ο υπουργός με τον οποίο εγώ είμαι σε διαρκή επαφή. Σωστά. Είμαι βέβαιος ότι συζητάει με όσους πρέπει να συζητήσει. Λοιπόν, το νομοσχέδιο, τι θα προβλέπει ο νέος νόμος? 1, 2, 3 πράγματα. Αυτό ζητάει ο κόσμος να μάθει και αφήσε τις αμπελοφιλοσοφίες μας. Ακούστε, καταρχήν με τα αμπέλια δεν ξέρω τι έχετε, ούτε με τις σοφίες. Εμένα και τα αμπέλια μου αρέσουν και οι σοφίες μου αρέσουν. Και εμένα το αμπελοφάσουλο το καλοκαίρι με ξυδάκι. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Έτσι, έτσι. Αυτό, ναι. Πρώτον, ανασυγκρότηση ΔΕΑΒ. Ανασυγκρότηση. Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας. Ανασυγκρότηση της ΔΕΑΒ και επέκταση των αρμοδιοτήτων της. Θα έχει αρμοδιότητα ακόμη και για τα προσυνοημένα παιχνίδια. Να εκφράζει απόψεις, να καταθέτει προτάσεις, να γνωμοδοτεί, να ζητάει και να απαιτεί από την πολιτεία στην οποία θα είναι δίπλα να προχωρήσουν πράγματα. Δεύτερον, αυστηροποίηση του νομοθετικού καθεστώτος ό,τι αφορά αυτούς που συλλαμβάνονται για να αποκλείεται η συμμετοχή τους στα γήπεδα με την υποχρεωτική παράστασή τους στα αστυνομικά τμήματα. Τρίτον, την ώρα του μάτς να είναι στο γήπεδο δηλαδή αυτό. Αυτά δεν είναι αμπελοφιλοσοφίες, αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα. Τρίτο. Καθηγητές του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, να τον εντοπίζω, να ξέρω. Α24 Βερίκιο Δήμος, από εκεί έφυγε η κροτίδα. Σωστό. Τέταρτον, να μην αναστέλλονται, θα το προσπαθήσουμε αυτό, η πρόταση του Υπουργείου μας είναι να μην αναστέλλονται οι ποινές σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό που σου λέω, κύριε Βερίκε, 2 μήνες κάτσε στον Κορυδαλό να δεις τη γλύκα, θα ξαναπετάξεις κροτίδα. Μετά, προσυνονοημένοι αγώνες. Θα τους προβλέψουμε ως έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος. Δεν μπορεί να κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο και να αποδεικνύεται ότι στηθήκανε. Κακούργημα, σωστό. Μας και να τα αφήνεις. Το στημένο παιχνίδι, κακούργημα, σωστό, Υπουργέ. Αυτά λοιπόν είναι μέτρα τα οποία, ξέρετε, αλλάζουν το υπάρχον καθεστώς. Κακοί παράγοντες. Είναι ριζοσπαστική αυτή. Κακοί παράγοντες. Τι θα κάνετε με τους κακούς παράγοντες? Θα προσπαθήσουμε να τους γαλουχίσουμε, να τους κάνουμε καλούς. Θα περνάνε, θα φέρουμε λευκά ποινικά μετρά για τη συμμετοχή. Το ίδιο με τους συνδέσμους, για τους συνδέσμους. Δεν σας είπα, θα περάσουμε διάταξη για τους συνδέσμους. Εδώ. Οι συνδέσμοι δεν θα μπορεί να είναι αυτό το άντρο ακολασίας και παραγωγής εγκληματικότητας που είναι σήμερα. Θα πρέπει να έχουμε λευκά ποινικά μετρά οι συμμετέχοντες. Θα πρέπει να δίνει την έγκρισή της η ομάδα, η ποδοσφαιρική ομάδα, για να έχει την ευθύνη. Όχι σήμερα να μην έχουμε έλεγχο στην διακίνηση των φιλάθλων. Θα πρέπει η ομάδα να λαμβάνει τη διακίνηση, την ευθύνη της διακίνησης. Δεν θα μου λες εσύ ότι πήγε ο άλλος και εγώ δεν τον έλεγξα. Κανένα δεν θα μετακινείται αν δεν το ζητήσει η ομάδα. Η ομάδα θα έχει την ευθύνη, ο σύλλογος θα έχει την ευθύνη για το ποιοι μετακινούνται. Πότε... Θα προκαλούν ζημίες σε πόλεις, δεν θα κάνουν γύσμα διάμο που πηγαίνουν και μετά θα ψάχνουμε να δούμε. Η ομάδα θα έχει την ευθύνη, η ομάδα θα αποζημιώνει. Κύριε Υπουργέ, εγώ όπως θα ακούω με καλύπτουν και μπράβο. Θα εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Θα εφαρμοστεί. Αλλά θέλω κύριε Σταυρόπουλε, δεν ξέρω ότι το πονάτε και έχουμε ξαναμιλήσει για αυτά τα θέματα. Θέλω να συνεχίσετε κι εσείς στον ίδιο ρυθμό, με την ίδια ένταση, να προσπαθήσετε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Ξέρω τις δικές σας προσπάθειες. Πρέπει όλος ο χώρος του δημοσιογραφικός να το κάνει αυτό. Ξέρετε, πολλές φορές, αν πάρετε τις εφημερίδες αθλητικές στην παραμονή του ΜΑΤΣ, θα δείτε ότι. Συμφωνώ, έχουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνη. Στο επάγγελμα. Έτσι, πάρτε τις εφημερίδες. Έχουμε ευθύνη, κύριε Υπουργέ, συμφωνώ. Και πείτε μου αν έχουν καμία σχέση με αυτά που εσείς προσπαθείτε να κάνετε. Προαναγγέλουν πόλεμο. Οι αθλητικές εφημερίδες έχουν μερίδιο ευθύνη, συμφωνούμε. Αυτή η απίστευτα σεξιστική τίτλη, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή,
Πέστε μου κάτι, πότε θα φτάσει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή, ημερομηνία θέλω. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω, περίπου. Γιατί υπάρχει μια γραφειοκρατία, υπάρχει περίπου. Διαβούλευση, υπάρχει κυβερνητικό συμβούλιο, υπουργικό συμβούλιο. Εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να εξαγγείλουμε κάποια πράγματα. Πέστε μου κάτι, αυτοί οι νόμοι δεν υπάρχουν, κύριε Υπουργέ. Όχι. Το υπερχρεωτικό ηλεκτρονικό εισιτήριο δεν υπάρχει. Το καθαρό μητρό για τους οργανωμένους. Για τους οργανωμένους, για τη συμμετοχή των διοικήσεων των συνδέσμων δεν υπάρχει. Πολλά. Σας λέω ότι αυτά τα μέτρα είναι μόνο η αρχή. Από εκεί και πέρα θέλει και μια καμπάνια να βγούμε προς τα έξω. Ο κόσμος είναι ξεσηκωμένος, αλλά πρέπει να τον γαλουχίσουμε οι στην κάμερες κατεύθυνση. Που θα βάζετε στα γήπεδα, θυμάμαι τον Ορφανό, τον προκάτο χώρο τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ορφανός είχε ξεκινήσει μια πολύ σημαντική δουλειά. Μπήκαν κάμερες στα γήπεδα να κάνουν ζουμ στην κερκίδα. Έχουν ξεκινήσει οι κάμερες και μπαίνουν στα γήπεδα, βεβαίως. Γιατί δεν κάνετε ζουμ στην κερκίδα από που έφυγε? Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, σας το είπα και με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Θα δείτε, περιμένετε και τις ανακοινώσεις που θα γίνουν. Ο κ. Γερολάβος μας έχει καλέσει σύσκεψη. Θα κάνουμε σε 2 ώρες 3 ανακοινώσεις και θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα όσα λέμε τώρα. Καλημέρα κύριε Νικητιάδη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.